Στο meeting που κάναμε αυτή την εβδομάδα, η ομάδα του Moto & Bike TV αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Ο Blink δεν ήξερε ότι η εκπομπή μας οδηγάει και σκούτερ στις παρουσιάσεις της. Blink, είσαι θυμωμένος ακόμα? Δεν έχει μάθει να οδηγάει σκούτερ, βλέπετε μόνο γρήγορες μοτοσυκλέτες. Οπότε όταν του είπαμε ότι έχουμε σκούτερ σε αυτή την εκπομπή, με χίλια ζόρια τον πείσαμε να το οδηγήσει. NC750 Integra. Μία μοτοσυκλέτα την οποία την οδηγήσαμε πριν από περίπου ένα μήνα στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση της Honda, η οποία έγινε εδώ στην Αθήνα. Και ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο τεστ κοπόσεως. Blink, είσαι έτοιμος? Έλα Blink, πάρτινα. Θα σ' αρέσει. Δεν είναι σκούτερ απλά, είναι μοτοσυκλέτα σκούτερ, Blink. Έλα, πάμε. Παναγιά μαζί σου, αγόρι μου. Integra, η οποία παρουσιάστηκε πριν 2 χρόνια σαν εντελώς ένα νέο μοντέλο και μέρος της πλατφόρμας τριών μοτοσυκλετών NC, ενσωματώνει την ευχρηστία ενός σκούτερ και τις επιδόσεις μιας μοτοσυκλέτας, εξού και το όνομά της. Λέξεις κλειδιά όπως απόλαυση, ευκολία, άνεση και ασφάλεια ήταν οι στόχοι που τέθηκαν στην ομάδα σχεδιαστών και μηχανικών της πρωτότυπης Integra. Για το 2014, οι μηχανικοί της Honda στηρίχτηκαν στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές, αλλά και στη γνώμη των αναβατών και αναθεώρησαν την Integra με μια σειρά αναβαθμίσεων, ώστε να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο μία από τις πιο ξεχωριστές μοτοσυκλέτες σε ολόκληρη την οικογένεια της Honda. Όπως και τα δύο πιο συμβατικά αδέρφια της, η NC750X και η NC750S, η Integra υιοθετεί για το 2014 το μεγαλύτερο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα των 745 κυβικών εκατοστών, με αντίστοιχα αυξημένη ισχύ και ροπή, ο οποίος χαρίζει βελτιωμένη απόκριση και επιδόσεις. Τα επιπλέον 75 κυβικά του υδρόψυκτου δικύλινδρου σε σειρά κινητήρα της Integra με τον ένα επικεφαλή κεντροφόρο και τις 8 βαλβίδες επιτεύχθηκαν με την αύξηση της διαμέτρου του κυλίνδρου κατά 4 χιλιοστά, ώστε η μέγιστη ισχύ της να φτάνει τους 40 ύπους στις 6.250 στροφές. Ο σχεδιασμός του κινητήρα εξασφαλίζει ζωντανές επιδόσεις στο χαμηλό και μεσαίο φάσμα στροφών, ενώ οι μηχανικοί της Honda προσάρμοσαν και έναν δεύτερο αντικραδασμικό άξονα, ώστε να χαρίζουν στον κινητήρα μια πολιτισμένη λειτουργία. Η εξάτμιση είναι νέα, με νέα εσωτερική σχεδίαση για πιο αποδοτική εξαγωγή των καυσαερίων λόγω της αυξημένης χωρητικότητας του κινητήρα, έτσι ώστε να βελτιώνεται περισσότερο η αίσθηση στην οδήγηση, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερες νότες και ρυθμό στην εξάτμιση. Νέο και πιο ελαφρύ είναι και το αλουμινένιο ψαλίδι, με καλύτερη κατανομή βάρους στους 2 τροχούς για περαιτέρω βελτίωση στο κράτημα, ενώ οι μανέτες των φρένων είναι ρυθμιζόμενες, κάτι που απέτησαν οι αναβάτες για το 2014. Η εμφάνιση έχει γίνει λίγο πιο επιθετική. Η λειτουργικότητά της βελτιώθηκε προς όφελος του αναβάτη. Ο χώρος για τα γόνατα έχει αυξηθεί κατά 80 χιλιοστά, χαρίζοντας περισσότερη ελευθερία κινήσεων, ενώ το μεγαλύτερο δάπεδο δίνει περισσότερο αέρα στα πόδια. Ο μπροστινός δίσκος Μαργαρίτα των 320 χιλιοστών με την διπίστονη δαγκάνα εξασφαλίζει ευκολία ελέγχου στο φρενάρισμα και συνεργάζεται άψογα με έναν πίσω δίσκο 240 χιλιοστών με μονοπίστονη δαγκάνα, ενώ το ABS διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο εμπλοκής του τροχού κατά το φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα. Το τηλεσκοπικό πυρούνι 41 χιλιοστών για μπροστά με διαδρομή 120 χιλιοστά και το πίσω μονό αμορτισέρ με διαδρομή επίσης 120 χιλιοστά, χρησιμοποιώντας μοχλικό τύπου ProLink, συνδυάζουν ιδανικά μαλακή συμπίεση στην αρχή της διαδρομής και καλύτερη άνεση στις ανομαλίες του δρόμου.
πίνακας οργάνων είναι ευανάγνωστος και περιλαμβάνει ψηφιακό ταχύμετρο και στροφόμετρο, ρολόι, ψηφιακό δείκτη στάθμης καυσίμου και διπλό χιλιομετρητή, ενώ υπάρχει και ένδειξη στιγμιαίας και μέσης κατανάλωσης. Για το τέλος έχουμε αφήσει το κυβότιο DCT με βελτιωμένο λογισμικό που προσφέρει ακόμη πιο διαισθητική οδηγική εμπειρία. Το κυβότιο αυτό, που αποτελεί παγκόσμια καινοτομία, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2010 στο VFR 1200. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί δύο συμπλέκτες, έναν για την εκκίνηση, την πρώτη, τρίτη και πέμπτη σχέση και έναν για τη δεύτερη, τέταρτη και έκτη σχέση μετάδοσης, με τον κύριο άξονα του ενός συμπλέκτη να είναι μέσα στον άξονα του άλλου για πιο συμπαγή κατασκευή. Το αποτέλεσμα είναι συνεχείς, ταχύτατες και ομαλές αλλαγές σχέσεων, έναν άνετο τρόπο οδήγησης στην πόλη και λιγότερη κούραση στον αναβάτη. Το DCT διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης: το Manual Transmission, που δίνει χειροκίνητο έλεγχο στον αναβάτη, το αυτόματο D, που είναι ιδανικό για μέσα στην πόλη αλλά και σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους, και το Sport, στο οποίο η κεντρική μονάδα διαχείρισης του κυβωτίου αφήνει τον κινητήρα να ανεβάσει λίγο περισσότερες στροφές πριν αλλάξει ταχύτητα, χαρίζοντας καλύτερες επιδόσεις. Τι λέτε λοιπόν, το νέο Integra δεν αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες μοτοσυκλέτες στην οικογένεια της Honda και με τιμή 9.690 ευρώ έχετε πραγματικά στα χέρια σας ένα σκούτερ με επιδόσεις μοτοσυκλέτας.